Αρχαία. Κύριε Ζαρούνα, καλό μεσημέρι και σε εσάς. Καλό μεσημέρι. Επιστρέφουμε στην τρομοκρατία. Έχουν νέα όπλα οι τρομοκράτες, εκτιμάτε? Τα αυτοκίνητα πλέον. Οι τρομοκράτες ή σκέφτονται καινούρια ή μιμούνται κάποιους άλλους. Για παράδειγμα, ναι, τα μαχαιρώματα είναι μια πρακτική που έχει γίνει τελευταία έντονα η χρήση της στις παλαιστινιακές περιοχές και έχει μεταφερθεί και στην Ευρώπη. Τα αυτοκίνητα είναι, χρησιμοποιήθηκαν καταρχήν το καλοκαίρι στην Νίκαια της Γαλλίας και μετά στο σε μια γερμανική πόλη, νομίζω, στο Βερολίνο ήταν αυτό το πράγμα. Είναι η τρίτη περίπτωση, αλλά όπως βλέπετε είναι όπλα και τα μεν και τα δε που δεν είναι όπλα. Είναι, εντάξει, αλλά στη Βρετανία είναι εργαλεία της καθημερινότητας μας. Σοβαρή νομοθεσία που αφορά την οπλοκατοχή. Και εκεί αναλόγως με το τι υπάρχει σε κάθε χώρα προχωρούν και ενεργούν με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Ναι, αλλά στην προηγούμενη περίπτωση αυτό που αναδεικνύεται είναι ότι έχουμε να κάνουμε με ένα μοναχικό λύκο, ένα μεμονωμένο άνθρωπο που κάτω από την ιδεολογική επιρροή των αυτών που συμβαίνουν και στην Μέση Ανατολή κλπ. Αποφάσισε ότι θα σκοτώσει κόσμο και μάλιστα θα θυσιάσει και τον εαυτό του σε αυτή την προσπάθεια. Και έτσι έδρασε όπως έδρασε, έφερε τα αποτελέσματα που έφερε. Ήταν δύσκολος ο εντοπισμός του, γιατί ακριβώς δεν αποτελούσε μέρος ενός πυρήνα που είτε επικοινωνούσε είτε συσκεπτόταν ή οτιδήποτε άλλο. Τα μέσα που χρησιμοποίησε δεν είναι απαγορευμένα, οπότε και από εκεί δεν υπήρχε θέμα να εντοπιστεί η απόκτηση αυτών των μέσων ή ακόμα και η εκπαίδευση στα συγκεκριμένα μέσα. Και έτσι έγινε αυτό που έγινε και ξέφυγε, παρόλο που άλλες τόσες προσπάθειες από πιο οργανωμένες καταστάσεις απετράπησαν. Στο συγκεκριμένο δεν έγινε δυνατή η αποτροπή του και είχαμε τα θύματα τα οποία είχαμε. Και αυτό είναι ακόμη πιο επικίνδυνο, σωστά? Όταν δεν είναι κάτι οργανωμένο και όταν είναι κάτι μεμονωμένο. Ναι, αλλά δεν μπορεί να είναι σε μεγάλη κλίμακα ούτε να προκαλέσει σημαντικά θύματα. Αυτό είναι. Και πρέπει να πούμε και τούτο, γιατί επειδή υπάρχουν εικόνες οι οποίες είναι και τραγικές και εντυπωσιακές ταυτόχρονα. Επειδή ο κόσμος συζητά το θέμα της τρομοκρατίας, πρέπει να πούμε ότι σε απόλυτους αριθμούς οι τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη τα τελευταία 10 χρόνια έχουν λιγοστέψει. 2005, 2006 και 2007, όταν η Αλ-Κάιτα ήταν στις δόξες της, είχαν φτάσει στις 600 επιθέσεις ανά έτος. Τώρα μιλάμε για αριθμούς γύρω στις 100 επιθέσεις τον χρόνο. Επιπλέον υπάρχει επίσης η λαθασμένη εντύπωση ότι η πλήση των τρομοκρατών είναι ισλαμιστές, τζιχαντιστές κλπ. Σας λέω ότι τα τρομοκρατικά χτυπήματα που έχουν σχέση με θρησκευτικές αιτίες είναι ένα μικρό, πολύ μικρό ποσοστό στο σύνολο των τρομοκρατικών χτυπημάτων, ενώ τα πλήστα, μιλάμε για τα 80%, έχουν να κάνουν με χωριστικά κινήματα. Όπως ήταν παλαιότερα ο Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός, ήταν οι Βάσκοι στην Ισπανία και άλλες οργανώσεις. Οπότε υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα που παρατηρούμε τώρα, αλλά δεν είναι σε έξαρση. Αυτή είναι η εκτίμησή μου και μάλιστα αυτόν τον καιρό που το Ισλαμικό κράτος, το οποίο τα ενέπνευσε, δέχεται συνεχώς ήττες, αντιλαμβάνεστε και οι μιμητές του λιγοστεύουν. Τα μέσα να υποστηριχτούν οργανωμένες επιθέσεις όπως αυτές τις μεγάλες που έγιναν στις Βρυξέλλες πριν ένα χρόνο ή και στη Γαλλία πιο πριν, δεν υπάρχουν, γιατί αυτοί που τα καθοδηγούσαν είναι ήδη υπό απειλή εξαφάνισης, περικυκλωμένοι στη Ράκα, περικυκλωμένοι στη Μοσούλη και γενικώς σε πολύ δύσκολη θέση και με περιορισμένα και οικονομικά μέσα. Οπότε να το αντιμετωπίσουμε το θέμα στα μέτρα του, χωρίς να μας τρομοκρατεί, είναι φαινόμενα τα οποία. Και το ότι αργεί κάποιος να λάβει την ευθύνη, αυτό δείχνει τον τρόπο που εσείς επεξηγείτε. Ναι, και η τελευταία πληροφόρηση, τουλάχιστον από ό,τι είχα από βρετανικές πηγές, είναι ότι η αστυνομία του Λονδίνου δεν έχει καμία μέχρι στιγμής πληροφορία που να συνδέει αυτόν το άτομο με ένα οργανωμένο πυρήνα. Είναι η περίπτωση των μοναχικών λύκων. Άνθρωποι που για δικούς τους ιδεολογικούς πολιτικούς λόγους αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν βία κατά τον συνανθρώπων τους εν ονόματι των ιδεολογικών τους σκοπών. Άρα θεωρείτε ότι έχουν αποδυναμωθεί τα οργανωμένα σύνολα
Και είναι απλά αυτά τα ακραία στοιχεία που είναι μοναχική λύκη, όπως τους περιγράφεται. Ναι. Υπάρχει και το στοιχείο ότι έχουν ενδυναμωθεί οι υπηρεσίες πληροφοριών και οι υπηρεσίες ασφαλείας των ευρωπαϊκών χωρών. Που τα εντοπίζουν πιο εύκολα. Που τα εντοπίζουν καταρχήν, είναι καλύτερα δικτυωμένες στις ίδιες τις περιοχές από όπου ξεκινούν, δηλαδή από τη Μέση Ανατολή. Είναι επίσης σε πολύ καλύτερη θέση στις ίδιες τις χώρες τους. Και υπάρχει και η συνεργασία και η μεταφορά πληροφοριών από τη μια υπηρεσία στην άλλη. Νομίζω και ο κύριος Ζήνων, ο γενικός διευθυντής, ναι, το μετέφερε αυτό, και μάλιστα και εμείς έχουμε επωφεληθεί στο παρελθόν από τέτοια συνεργασία σε επίπεδο υπηρεσιών πληροφοριών. Και αυτά όλα αυτά επιτρέπουν στις αρχές να αποτρέπουν την πλειοψηφία των επιθέσεων που οργανώνονται. Κάποιες όμως, όσο και να προσπαθούμε, θα μας ξεφεύγουν, προσπαθούμε όμως να τις ελαχιστοποιήσουμε. Ναι, εντάξει, μιλάνε οι Βρετανοί για μοναχικό λύκο, αν και δεν αποκλείουν οι αρχές ότι ο δράστης μπορεί να έχει βοήθεια, κύριε Ζαρούνα, και από μέλη του Ισλαμιστικού πυρήνα. Εντάξει, είμαστε στη φάση, όπως σας είπα και πριν, διερεύνησης, ναι, της διερεύνησης. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα. Προσπαθούν οι αρχές να δουν τι μπορεί να συμβαίνει. Αν και υπάρχει, γι' αυτό υπάρχει και ετοιμότητα σε ολόκληρο το Λονδίνο, υπάρχουν περίπολα. Είναι μήπως και υπάρχουν και άλλοι πίσω από αυτόν. Και για λόγους προληπτικούς υπάρχουν και αυτές οι περιπολίες, υπάρχουν οι έρευνες κλπ. Αλλά επί του παρόντος δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Τώρα οι ημερομηνίες που επιλέγουν είναι ένα χρόνο μετά την επίθεση στις Βρυξέλλες με τους 32 νεκρούς. Είναι εντελώς τυχαίο ή αφήνουν να περάσει κάποιος χρόνος και... Δεν το ξέρουμε. Εσείς οι ειδικοί, δηλαδή, πώς το τοποθετείτε αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει μια παγκόσμια, ναι, τρομοκρατική διεθνής που συντονίζει όλες τις επιθέσεις. Υπάρχουν διάφορες οργανώσεις που χρησιμοποιούν βία για να πετύχουν τους στόχους τους, και αυτές με βάση τα δικά τους κριτήρια, τους δικούς τους συμβολισμούς, επιλέγοντες μέρες. Άρα δηλαδή οι πολίτες που θα βρεθούν σε ευρωπαϊκές χώρες απλά να είναι σε γρήγορση, ναι, ναι, και να προσέχουν οτιδήποτε ύποπτο βρεθεί μπροστά τους, σωστά. Κοιτάξτε, δεν μπορεί κανείς να κάνει κάτι άλλο. Εάν, ναι, υπάρχει ένας μεθυσμένος οδηγός στον δρόμο, πρέπει να είσαι προσεκτικός να τον δεις από μακριά για να τον αποφύγεις. Εάν υπάρχει και ένας τρομοκράτης σε ένα αυτοκίνητο που προσπαθεί και αρχίζει να χτυπά ανθρώπους, κάποιος πρέπει να έχει μια εγρήγορση, αν το αντιληφθεί, να προφυλάξει και τον εαυτό του. Δεν υπάρχουν άλλες οδηγίες πέραν αυτού. Και γενικώς, αν κάτι είναι παράξενο, το λέμε στις αρχές και είναι σε εκείνες να το εξετάσουν ή να το συνδέσουν με πράγματα τα οποία εκείνες διαθέτουν από προηγούμενη παρακολούθηση ή την γενική τους δραστηριότητα, την προληπτική την οποία έχουν. Μάλιστα. Άρα δηλαδή τώρα βλέπουμε, εντάξει, μεταδίδονται διάφορα καπνί στο ένα κτίριο. Είναι ο απόϊχος της επίθεσης, του πανικού. Ναι, ναι, ναι. Είναι, ναι, αυτό το κλίμα. Ένα κλίμα ανασφάλισης που πάντα προκαλείται την επομένη ενός χτυπήματος, και όλα αρχίζουν να γίνονται ύποπτα και παράξενα, και γίνονται και λανθασμένα. Συναγερμία τους περιγράψουμε, μέχρι που να ησυχάσουν και πάλι τα πράγματα και να βλέπουμε φυσιολογικά τα φυσιολογικά και να μην μας παραξενεύει κάτι το οποίο είναι έτσι, λίγο διαφορετικό. Ευχαριστώ. Ψυχραιμία και σε αυτή την περίπτωση. Είναι η ψυχραιμία, είναι η καλύτερη συνταγή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Ζαρούνα. Καλή συνέχεια.